Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά. Στο 9 τρίτο το τελευταίο. Είστε στα χωμαζόχτρα, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Μεγάλη εξέφρασε έκπληξη η γειτόνισσα το Ζερμπινιό, ειδούσα τη ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 1870. Την θεία χτίτσα φορούσαν καινουργή μανδύλαν και τον γέρο και την πατρόνα με καθαρά υποκαμισάκια και με νέα πέδιλα. Τούτο δε, διότι το γνωστότατον, ότι η θεία χτίτσα είχε νιβή την πρίκα της κόρης της πολουμένην επί δημοπρασίας προς πληρωμήν των χρεών αναξίου γαμβρού, διότι το έρημος και χείρα και διότι ανέτρεφε τα δύο ορφανά εγγονά της μετερχομένη ποικίλα επαγγέλαματα. Ήτον ασύνε μοναχή της, απ' εκείνας που δεν έχουν σαν ήλιο μοίρα. Η γειτόνισσα, το Ζερμπινιό, όκτηρε τα στερήσεις της γραίας και των δύο ορφανών, αλλά μήπως ήτο και αυτή πλουσία για να έρθει αυτή σαρωγός και παρήγορος. Ευτυχής ο Μακαρίτης, ο Βαρβαμιχαλιός, όσης προηγήθη στον τάφο της συμβίας αχτίτσας, χωρίς να είδε τα βεινά, τα επικείμενα αυτή μετά των θανατών του. Ή το καλής ψυχής, ας είχε ζωή ο συγχωρεμένος. Τα δύο παιδιά, τα αδιαφόρετα, ο Γιώργης και ο Βασίλης, επνίγησαν βυθιστήσεις της βρατσέρας των το χειμώνα του έτους 1860. Η βρατσέρα εκείνη απολέστη άφθαντρος. Τι φρίκη, τι καημός, τέτοια τρομάρα καμιάς καλής χριστιανίδα μην της μέλει. Ο τρίτος ο γιος της, ο Σουρτούκης, το χαμένο κορμί, εξενιτεύθη και βρίσκεται, έλεγον, στην Αμερική. Πέτρα έριξε πίσω του. Μήπως τον είδε, μήπως τον ήκουσε. Άλλοι πάλι πατριώτες είπαν ότι ενυμφεύθη σε εκείνα τα χώματα και πήρε, λέει, μια φράγκα, μια γκλεζοπούλα, ένα ξωθικό που δεν ήξερε να μιλήσει ρωμαϊκά, μη χειρότερα. Τι να πει κανείς, ή μπορεί να καταραστεί το παιδί του, τα σωθικά του, τα σπλάχνα του. Η κόρη της απέθανε στο δεύτερον τοκετόν, αφήσα αυτή τα δύο ορφανά κληρονομίαν. Ο πατεριασμένος της εζούσε ακόμα που να φτάσουν τα μαντάτα του ώρα την ώρα, μα την οικοκύρης το πρόκοψε αλήθεια, χαρτοπαίκτης, μέθυσος και με άλλα σαρετάς ακόμη, είπαν πως ξαναπαντρεύτηκε αλλού για να πάρει κι άλλον κόσμο εις το λαιμό του, ο ασυνείδητος. Τέτοιοι άντρες έκαμε δα κι αυτή ένα γαμπρό, μα γαμπρό το λαμπρό να βγει. Τι να κάνει, έβαλε τα δυνατά της και προσπαθούσε όπως να ζήσει τα δύο ορφανά. Τι αξιολείπητα τα καημένα, κατά τας διαφόρους ώρας του έτους εβοτάνιζε, αργολογούσε, εμάζωνε ελιές, εξενοδούλευε, εμάζωνε κούμαρα και τα έβγαζε ρακί, μερικά στέμφυλα από εδώ, κάμποσα βότσια, αραβοσίτο από εκεί, όλα τα χρησιμοποιεί. Ήταν κατά Οκτώβριο, άμα ίνιγαν τα ελαιοτριβία, έπαιρνε ένα είδος πύχην, εν πενιντάρι εκλεκφοσιδήρου, μίαν στάμναν μικράν και γύριζε στα ποτόκια όπου κατεστάλαζαν υποστάθμε του ελαίου και εμάζωνε την μούργα. Δια της μεθόδου ταύτης οκονόμη όλων των ενάφσιων έλαιων του λιχναριού της. Αλλά το πρώτο στον εισόδημα της θείας αχτίτσας προήρχεται εκ του σταχωμαζώματος. Τον Ιούνιον κατέτος επιβιβάζεται εις πλοίον, έπλεν υπερποντίος και διεπεραιούτο εισέδιαν.
περιεφρόνησε το νηδιστικόν επίθετον της καραβωμένης όπερ εσφενδόνιζον άλλα γίνεα κατά αυτής, διότι όνειδος ακόμη θεωρείτο το να πλέει γυνή στα πελάγη. Εκεί μετάλλων πτωχών γυναικών ισχολήτω συλλέγουσα τους αστάχης, τους πίπτοντας από των δραγμάτων των θεριστών, από των φορτωμάτων και των γάλων. Κατέτρωση χωρική της Ευβοίας και τα χωριατόπουλα έριπτον κατά πρόσωπον αυτών το σκόμα «Να ευστάνες, μας ήρθαν πάλι ευστάνες». Αλλά αυτή έκυπτεν υπομονητική, σιωπηλή, συνέλεγε τα ψυχία εκείνα της πλουσίας συγκομιδής του τόπου, απήρτιζε τρεις ή τέσσερις σάκους ολόκληρων ενιαυσίαν εισοδίαν δι' αυτήν και δι' τα δύο ορφανά, τα οποία είχε εμπιστευτεί εντωμεταξύ στα σφροντίδα της Ερμπινιός, και αποπλέωσα επέστρεφεν εις το παραθαλάσσιο χωρίον της. Πλην εφέτος, δηλαδή το έτος εκείνο, αφορία είχε μασίσει την Εύβοιαν, αφορία εις τον Ελαιώνα της μικράς νήσου όπου κατόκει η Θεία Χτίτσα, αφορία εις τα Σαμπέλους και στους Αραβοσίτους, αφορία σχεδόν και σε αυτά τα κούμαρα, αφορία πανταχού. Ήτα, επειδή ουδέν κακόν έρχεται μόνον, βαρύς χειμώνεν έσκυψεν εις τα βορειότερα εκείνα μέρη. Από τον Νοεμβρίου μηνός, χωρίς σχεδόν να πνεύσει νότος και να πέσει βροχή, ήρχιζε να χιονίζει. Μόλις έπαβεν εις νυφετός και ήρχιζεν άλλος. Ενίοτε έπνεε ξηρός βοράς, σφίγγον έτη μάλλον τα χιόνια, τα οποία δεν έλειωναν στα βουνά, περίμεναν άλλα. Η γραία μόλις είχε προλάβει να μεταφέρει επί των ώμων της από των φαράγων και δρυμών αγκαλίδα στην άσξηρών ξύλων, όσε μόλις θα ήρκουν δια δύο εβδομάδας ή τρεις, και βαρύς ο χειμών επέπεσε. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου, μόλις επήλθε μικρά διακοπή και δειλέτινες ακτίνες ηλίου επεφάνισαν, επιχρυσούσε τα υψηλότερα στέλες, η Θεία Χτίτσα έτρεξεν εις τα ορμάνια ή να προλάβει και εις κομίσει καυσόξυλα την άνθρωπο. Την επαύριον η χειμών κατέσκυψεν αγριότερος μέχρι των Χριστουγέννων, ουδε μία ημέρα έβδιος, ουδε μία γωνία ουρανού ορατή, ουδε μία ακτής ηλί. Κρατεός και βαρύπνος βοράς χιονιστής εφύσα κατά τα σπαραμονάς της Αγίας ημέρας. Εστέλια των οικειών ήσαν κατάφορτη εκκληρινθήσεις χιόνος, τα συνείδη παίγνια των οδών και τα χιονοβλήματα έπαυσαν. Ο χειμών εκείνος δεν ήταν φιλοπαίγμων. Από το κεράμον των στεγών εκρέμαντο οσόρυμη καρπή, σπιθαμία ακρίσταλα, τα οποία οι μάγκες της γειτονιάς δεν είχαν πλέον όρεξη να τρώγουν.